Ανακούφιση επικράτησε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας μετά την είδηση ότι συνελήφθη ο ένοπλος, ο οποίος πραγματοποίησε την αιματηρή επίθεση στο τραμ της πόλης. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας απέκλεισε πολλές περιοχές. Δράστης είναι ο 37χρονος τουρκικής καταγωγής, Τζόκμεν Τανής. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές όμως να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 10:45 τοπική ώρα. Ο δράστης επιβιβάστηκε στο τραμ και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Επειδή το χτύπημα πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ζηλανδία, η αστυνομία αύξησε το βαθμό επικινδυνότητας στο κόκκινο, στέλνοντας μάλιστα στρατό σε αεροδρόμια και τζαμιά. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ολλανδία, οπότε είναι σοκαριστικό. Όλοι στο γραφείο ήταν πανικόβλητοι, αλλά εμείς κλείσαμε τις πόρτες και έτσι ήταν καλύτερα. Ήμουν στο σχολείο για 8 ώρες και μου είπαν να μην φύγω από το κτίριο. Κλείδωσαν τις πόρτες για όλη μέρα. Είναι τραγικό ότι σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και είμαι πολύ λυπημένη. Δεν ανησυχώ όμως για τον εαυτό μου. Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές της πόλης, καθώς της είχε απασχολήσει στο παρελθόν με οικογενειακά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σοβαρό.